Το οποίο μετέφερε χθες ο Γενικός Γραμματέας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι ότι παραμένει προσιλωμένος στον διορισμό ενός απεσταλμένου, το συντομότερο δυνατόν. Έχει υπόψη του προσωπικότητα, την οποία θα μας προτείνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το είχε επαναλάβει για ακόμη μια φορά την δική μας τοποθέτηση, ότι πρέπει ο διορισμός του απεσταλμένου να γίνει το συντομότερο δυνατόν, για να μπορέσει αυτό το άτομο, αυτός ο απεσταλμένος, να ξεκινήσει την διερεύνηση της προοπτικής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων όσο πιο σύντομα γίνεται. Θα προταθεί μια νέα προσωπικότητα. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει μεταφέρει στον Γενικό Γραμματέα ότι και τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλονται ή εν πάση περιπτώσει επικοινωνούνται από πλευράς του κυρίου Τατάρ δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά, είναι ανεδαφικά. Αντιλαμβάνεστε ότι το επιχείρημα ότι προέρχεται από τις χώρες της κοινοπολιτείας δεν μπορεί να στέκει ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και σας θυμίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που είτε απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα είτε επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης προερχόταν από χώρες της κοινοπολιτείας.